Πόσες ώρες κάνουμε πρόβες, θες να το πεις εσύ ή να το πω εγώ? Πες το εσύ. Λοιπόν, πέρα από τις καθιερωμένες πρόβες που κάνουμε στην Barking Well, που είναι οι καθιερωμένες πρόβες κάθε Δευτέρα και Τρίτη για μία-μία μισή ώρα, εμείς κάνουμε κάθε μέρα, τις ημέρες εκείνες που έχουμε Δευτέρα και Τρίτη που έχουμε στην Barking Well, κάνουμε και το απόγευμα της Δευτέρας και της Τρίτης. Μετά Τετάρτη μπορούμε να κάνουμε και διπλή πρόβα. Την Πέμπτη έχουμε την πρόβα εδώ, την Generale, οπότε θα κάνουμε το πρωί εδώ και το βράδυ κάπου αλλού. Την Παρασκευή θα κάνουμε πάλι κάπου αλλού. Και το Σάββατο κάνουμε πρόβες εδώ πάνω στο διάδρομο που έχει ωραία ακουστική κτλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει μέρα που να μην κάνουμε πρόβα, γιατί πρέπει να δουλευτεί η φωνή. Έτσι. Γιατί δεν το έχουμε αλλιώς. Ο καφεδάκος, ο ζεστός θα βοηθήσει για το... Θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Άρη, πιστεύεις που σήμερα θα ζηλέψεις που θα κερδίσεις το... Η Μαρία, ερώτηση, αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Θα ζηλέψεις που θα κερδίσω, το έχουν δεδομένο. Καταρχήν, δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίταξε, να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, δεν έχω, δηλαδή δεν θα πω ότι δεν θέλω, αλλά δεν ξέρω ότι φωνητικά δεν είμαι. Αυτό για μην να το πάω λες. Να το κερδίσω. Εκτός αν όσο περισσότερο αλλά... μένουμε, τόσο πιο πολύ εξελίσσεσαι. Συμφωνώ. Κάθε σε φορά αυτό. Είναι και καλύτερο. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν ήρθα στο παιχνίδι για να πω απλά να το κερδίσω. Αν ήταν κάτι που έχει να κάνει με αθλητισμό, θα μπορούσα να το πω. Τώρα, βήμα-βήμα, live-live, όπου μας πάει η φωνή μας, η coach μας και ο κόσμος. Η Μαρία θα χαρεί πάρα πάρα πολύ αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Μαρία, δεν πιστεύεις πως θα επηρεάσει τον Άρη από χωρίς Μαρία? Κοίταξε, έχουμε την απόλυτη στήριξή της. Αυτό μπορώ να σου το πω με πάρα πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά. Φεύγοντας λέει, τώρα θα είμαι όλη δική σας για να σας στηρίζω. Και αυτό μας έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι το αντίθετο από αυτό που λες. Η στήριξη της Μαρίας έχει δώσει πολύ μεγαλύτερη όθηση στον Άρη. Ποιο τραγούδι θα θέλατε να ερμηνεύσετε πολύ? Να πω κάτι. Εγώ, αυτό που θα ήθελα πάρα πάρα πολύ, βέβαια δεν με συμφέρει εμένα γιατί δεν γνωρίζω τη γλώσσα, είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ, και θα το διαπιστώσω και το κοινό, να τον ακούσω να τραγουδάει ισπανικά. Έχουμε στις βλέψεις μας έτσι να πούμε κάποια στιγμή ένα ισπανικό, γιατί εγώ μιλάω ισπανικά, να το δοκιμάσουμε. Ελπίζω το δικό μου μέρος να είναι στα αγγλικά. Θα σου τα μάθει ο άντρας αφού μιλάει όχι, ισπανικά. Όχι, δεν θέλω!